στο πλευρό των απόρων και αστέγων και οι ένοπλες δυνάμεις, διανέμοντας φαγητό από το περίσσεμα των συσιτίων τους. Μόνο τα Γενικά Επιτελεία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσφέρουν κάθε μήνα πάνω από 1.000 μερίδες φαγητού σε συσίτια της Εκκλησίας και 600 μερίδες στο Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Το έχουμε ανάγκη και το έχουν ανάγκη. Μπορεί να είναι δικοί μας άνθρωποι. Και πρέπει να βοηθήσουμε. Νιώθουμε καλά γιατί μέσα από δράσεις σαν κι αυτή συνειδητοποιούμε την αξία των απλών πραγμάτων. Δηλαδή, ένα μικρό γεύμα που για κάποιους θεωρείται δεδομένο, για κάποιους άλλους είναι πολυτέλεια. Και μας ευχαριστεί που μπορούμε και προσφέρουμε στο αυτό το ελάχιστο μέσα από τη θητεία μας. Δίνουν με την καρδιά τους το περίσσευμα του συσσιτίου για τους άστεγους και άπορους της Αθήνας. Τις δύσκολες αυτές στιγμές είναι καλό να σκεφτόμαστε αυτούς που δεν έχουν ούτε τα βασικά. Η ομάδα μας είναι πολύ ευχαριστημένη με αυτό που κάνουμε. Συνεισφέρουμε στη βοήθεια του συνανθρώπου. Δύσκολη η καιρή, δύσκολη η οικονομική κατάσταση. Ο κόσμος πεινάει. Παιδιά, έλατε να ετοιμάσουμε για τους άστεγους μερίδες. Στα μαγειρία των Γενικών Επιτελείων στο στρατόπεδο Παπάγου, κάθε μερίδα φαγητού που περισσεύει πάει τους τελευταίους μήνες για ιερόσκοπο. Στη σύντηση των συνανθρώπων μας που η κρίση τους πέταξε στο δρόμο. Φαγητό από τις ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως και ευχαριστούμε εγκαρδίως τους ένοπλες δυνάμεις και ιδίως σήμερα το ναυτικό. Τι φαγή έχεις σήμερα? Έχουμε ποικιλία, ας πούμε. Καλό είναι το φαγητό που τρώμε. Τρομερό. Το τάγμα ΓΕΣ και η διοίκηση του ΓΕΝ αποστέλουν καθημερινά και με δικά τους οχήματα δεκάδες μερίδες καλομαγειρεμένο φαγητό για το συσίτιο του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό. Εδώ είναι μεγάλο περίσσευμα αγάπης, γιατί τα παιδιά μας οι οπλίτες κάθε πρωί, όπως μαθαίνω, με μεγάλη χαρά έρχονται για να φέρουν το φαγητό στους απόρους μας. Και τους χαίρονται που τα παλικάρια βαθάνε και αυτά στη συμμετοχή τους εδώ στο έργο αυτό. Είδατε, δεν μας φιλάνε μόνο, αλλά μας ταΐζουν κιόλας. Ναι, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Οι άποροι και οι άστεγοι απολαμβάνουν καθημερινά το ίδιο μενού με τους εν υπηρεσία αξιωματικούς, υπαξιωματικούς οπλίτες, αλλά και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το μενού σήμερα είναι μπουγάτσα για προάριστο, πρωινό δηλαδή κατά την κοινή ορολογία. Το άριστο, το οποίο είναι το μεσημεριανό, είναι σουφλές ζυμαρικών, σαλάτα και φρούτο, και το δείπνο είναι αρακάς και σαλάτα. Θέλω να τονίσω ότι αυτό το φαγητό το οποίο τρώνε και οι ναύτες και οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί και ο αρχηγός του ναυτικού, μέρος από αυτό το φαγητό που περισσεύει ημερησίως στέλνουμε για το συσίτιο των απόρων. Μακάρι να μπορούσαν όλοι οι φορείς να βοηθήσουν έτσι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να πεταχτεί φαγητό, γιατί να μην πάει κάπου που θα πιάσει τόπο. Είναι ένα περίσσευμα καρδιάς αυτό, έτσι. Δεν είναι απλά περίσσευμα φαγητού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και είναι μαγειρεμένο με πάρα πολύ προσοχή, με επαγγελματίες μάγειρες που διαθέτει το τάγμα, και οπλίτες αλλά και στελέχοι μάγειρες. Σημαντική είναι και η προσφορά της μοίρας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, που στέλνει κάθε μήνα 600 μερίδες φαγητού στο Ίδρυμα Στέγων του Δήμου Αθηναίων. Με πολύ καλή ποιότητα υλικά, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τόσο στην παρασκευή όσο στη συσκευασία και στην μεταφορά. Τηρούμε απαραίτητα όλες τις προϋποθέσεις για να μεταφερθούν, να συντηρηθούν, να μαγειρευτούν, να συντηρηθούν και να διακινηθούν αυτά τα τρόφιμα προς το Δήμο Αθηναίων. Τι περιλαμβάνει το μενού σήμερα? Το μενού σήμερα έχει ρεβίθια για το μεσημέρι και ομελέτα για το βράδυ. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, όλοι χρειάζονται μια βοήθεια, και πόσο μάλλον αυτοί που δεν έχουν ούτε σπίτι, ούτε κάποιο μισθό να περνάνε. Αυτή τη μάχη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης θα συνεχίσουν να δίνουν οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητες από το δράμα όσων υποφέρουν στον καιρό της κρίσης. Η ασφαλή συντήρηση των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού ξεκινάει από την άρτια εκπαίδευση των συντηρητών που πραγματοποιείται στη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού. Όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την ασφαλή συντήρηση των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού παρέχει στους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν το Σχολείο Συντηρητών η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού. Στο σχολείο φοιτούν αξιωματικοί, μηχανικοί, προερχόμενοι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, και υπαξιωματικοί, προερχόμενοι από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Έχω αποφοιτήσει από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Είμαι μαθήτρια εδώ και 8 μήνες στη σχολή ελικοπτέρων ναυτικού και παρακολουθώ σχολείο τεχνικών ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών στα Αγκούστα Μπέλ 212. Βρισκόμαστε στο πρακτικό κομμάτι του σχολείου και έχει ολοκληρωθεί το θεωρητικό. Οι μαθητές του σχολείου, μετά την επιτυχή φοιτησή τους και ανάλογα με την ειδικότητά τους και τον υποεκπαίδευση τύπου ελικοπτέρου, λαμβάνουν πτυχίο μηχανικών συντηρητών, καθώς και συντηρητών συστημάτων οπλισμού ελικοπτέρων και είναι πλέον ικανοί να εκτελέσουν τις προβλεπόμενες εργασίες επιθεωρήσεων, καθώς και να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν έκτακτες βλάβες του ελικοπτέρου. Οι έμπειροι συντηρητές, εφόσον συμπληρώσουν 2 τουλάχιστον έτη επεργασιών συντηρήσεως και αφού παρακολουθήσουν σχολείο ελεγκτών εργασιών, στο οποίο παρέχονται περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις επί θεμάτων οργανώσεως και ελέγχου συντηρήσεως των ελικοπτέρων, καθίστανται ικανοί να ελέγχουν σε δεύτερο στάδιο τις εργασίες των συντηρητών και να εξασφαλίζουν την πληρότητα των εργασιών που εκτελούνται.